Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και χαρούμενος από το ξεκίνημα που γίνεται σήμερα, που φαίνεται ότι γίνεται σήμερα, γιατί αυτό δεν γίνεται σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίως μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αξιοποίηση των λουτρών. Έτσι ώστε αυτή η εικόνα της εγκατάλειψης να πάψει να υπάρχει, να αξιοποιηθεί ο χώρος προς όφελος και του Δήμου Θέλους, αλλά κυρίως των δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Γιατί αποδεικνύεται μέσα από τις έρευνες για το νερό των γεωτρήσεων που υπήρχαν και υπάρχουν, οι οποίες είναι και προϋπόθεση για τη σύνταξη του φακέλου που θα προκηρυχθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την αξιοποίηση αυτού του χώρου, φαίνεται ότι οι γεωτρήσεις διατηρούν εκείνο το θεραπευτικό νερό και στη θερμοκρασία περίπου στους 38 βαθμούς, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο, που είναι προϋπόθεση για την αξιοποίηση. Βέβαια, η αξιοποίηση αυτού του χώρου έχει να κάνει όχι μόνο με τα λουτρά, γιατί είναι ένας χώρος τεράστιος, θα σας τα πει ο Δήμαρχος, μιας που είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμης, αλλά είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά με τον χώρο των 400 τόσων στρεμμάτων, αλλά και με την αξιοποίηση των παλιών χαβούζων που υπάρχουν εδώ, έτσι ώστε να γίνουν επισκέψιμες για να μπορεί να τις απολαμβάνει ο πολίτης.